Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα σαπούνι από αγαπημένη εταιρεία και αυτή είναι η Grooming Depth. Και εδώ έχουμε ένα άρωμα που είχε βγάλει ο Mo στην Kairos Special Edition και έχουμε το Coat Tails Redux. Είναι, ας πούμε, το δεύτερο αρωματάκι που έβγαλε, ήταν ένα με σε αυτή τη σειρά, ας πούμε, που είναι με αυτή την καμπαρτίνα, τέλος πάντων, είναι ένα μαύρο και ένα κόκκινο. Εδώ πέρα έχουμε το κόκκινο, που είναι έτσι πιο τριανταφυλλένιο και τέτοια. Kairos Special Edition, όπως μας λέει και εδώ πέρα. Και έχουμε αρκετά συστατικούλια. Έχουμε την Kairos, η οποία είναι έτσι λίγο πιο κλασική βάση του, έτσι πιο απλή σχετικά σε σχέση με την Mallard και με την Donkey Base που έτσι βγήκαν πιο μετά. Γιατί βγήκε τώρα και η Mallard πιο σύγχρονη, ας πούμε, αναβαθμισμένη. Η Vegan, έτσι, η Nye, ας πούμε, που είχε βγει. Η Kairos, οπότε, ήταν λίγο έτσι πιο απλή. Εγώ την είχα δοκιμάσει τότε, είχαμε ανεβάσει και βίντεο κανονικά. Απλά για μένα, συγκριτικά με τη Mallard, ήταν έτσι λίγο πιο κάτω, πιο απλό σαπούνι, καλό μένα, αλλά πιο απλό. Η Mallard ήταν αυτή που πραγματικά έδινε έτσι λίγο το boost προς τα πάνω. Και εδώ απλά έχουμε μία αναβαθμισμένη που κατά κάποιον τρόπο ο Mo πάντα προσπαθεί, ας πούμε, να βελτιώνει τις βάσεις και να παίρνει έτσι τα στοιχεία, ας πούμε, που του αρέσουν, που του βολεύουν την κάθε μία βάση ώστε να κάνει μία καινούρια. Και αυτό έτσι μου άρεσε, ήταν σαν να πήρε μία Donkey Base, έτσι μία Mallard, μία πιο αναβαθμισμένη βάση, ας πούμε, την έβαλε στην Kairos, ψηλοτροποποίησε, ας πούμε, τα συστατικά και έγινε έτσι πάρα πολύ καλή. Τώρα δεν θυμάμαι αν η Kairos είχε αρνίσιο λίπος. Εγώ θυμάμαι δεν είχε, είχε μόνο βοδινό. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε κυρίως αρνίσιο λίπος. Έχουμε λάδι από εμού, έτσι το πιο ιδιαίτερο, ας πούμε, συστατικό, τζοτζόμπα, ελαιόλαδα, πολλά πράγματα τέλος πάντων. Φυσικά θα τα βάλουμε όλα κάτω στην περιγραφή. Και γλυκερίνες, όχι πολύ πάνω. Τα πρώτα είναι νερό, συστατικό, αρνίσιο, καστορέλο, κουπουκά, ναι, κόκκουμ, το τσάι το πράσινο, ας πούμε, και πόσα άλλα. Τώρα δεν θυμάμαι, έχει κάποιο βούτυρο, είναι η αλήθεια. Εδώ δεν το βλέπω. Μπορεί και να υπάρχει βούτυρο, είπα, μήπως εννοούσα γάλα. Τέλος πάντων. Εγώ εδώ δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο γάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά οπότε. Πολύ δυνατή βάση, ό,τι μπορούσε δεδομένο των συνθηκών έτσι να κάνει. Δεν έχω δοκιμάσει τη Maxima, η οποία λένε είναι ακόμα καλύτερη, ενώ δεδομένο των συνθηκών για εκείνη τη στιγμή που την έκανε, έτσι, γιατί είναι του 23 βάση αυτή. Απλά στην Ελλάδα δεν έχει έρθει, εντάξει, όπως και κάθε σαπούνι του. Γενικά, ας πούμε, δεν ήταν τόσο εύκολο και δεν είναι ακόμα δηλαδή κάποιος να τα προμηθευτεί. Οι τιμές τους όμως δεν είναι απαγορευτικές, είναι πολύ normal. Μιλάμε για 4 ουγγές προϊόντος, το οποίο δεν ισχύει για καμία περίπτωση για μένα. Εγώ έχω ξυριστεί 2-3 φορές, έχω κάνει και 2 δείγματα και δείτε ακόμα έχουμε πάρα πολύ σαπούνι πάνω. Πάρα πολύ σαπούνι και η Donkey Base του Mo είναι πάρα πολύ τσιγεμισμένη, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι 4 μόνο ή τέτοια. Η Maxima τώρα που βγήκε είναι 5 ουγγές, ακόμη πιο πολύ σαπούνι και οι τιμές μιλάμε είναι εκεί μέχρι 26-27 ευρώ, δηλαδή για τόσο ποσότητα σε τέτοια τιμή, αντίστοιχα ας πούμε σαπούνια στην Ελλάδα που είναι πιο μικρή ποσότητά τους όμως, κάνουν εκεί κοντά στα 30 ευρώ. Εντάξει. Από το εξωτερικό δεν είναι και τόσο δύσκολο πότε να τα πάρεις. Υπάρχουν και στη Σλοβενία, στο γνωστό κατάστημα του Αντικατούρα, λίγα μεταφορικά. Αν μαζευτείς και με ένα φίλο κιόλας, στη χειρότερη θα τα μοιραστείς. Στην καλύτερη δεν θα πληρώσεις καθόλου. Οπότε μιλάμε για το τίποτα. Έτσι, τελωνία και τέτοια δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων. Εδώ έχουμε βάλει και τη λοσιόν του. Έτσι, που μιλάμε
ότι είναι έτσι μικρή μεν, είναι 60 ml μόνο, αλλά είναι έτσι πηχτή και δεν έχει αλκοόλ, οπότε δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα και είναι ότι πρέπει είναι και έτσι όμορφο, μικρό μπουκαλάκι σαν κολόνια, έτσι όμορφο. Δεν θα μιλήσουμε για το άρωμα καθόλου, θα το κάνουμε αν είναι κατά τη διάρκεια του αφρού, γιατί ήδη βλέπω ότι μακρηγορώ και δεν θέλω. Έχουμε την κάρτα εδώ πέρα στην πλάκα D και έβαλα μια πέρμασα σε δεύτερη χρήση και πινέλο μας το αγαπημένο το Omega Aroma Colossion. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τον αφρό και να πούμε και για το άρωμα του σαπουνιού. Δεν κάνω blooming έτσι αλλιώς στα σαπούνια μου, απλά λίγο τα βρέχω ας πούμε για 10 δευτερόλεπτα 20. Είναι μεν σφιχτό σαπούνι, δεν είναι σαν αυτά τα τελευταία, τα πιο μοντέρνα ας πούμε, που βλέπω, που είναι έτσι σαν κρέμα συμπαγή, αλλά είναι μαλακό, δηλαδή πιέζεις χέρι, γενικά μπορείς να πάρεις υλικό ας πούμε και να μην είναι σαν φλούδες ξύλου ας πούμε. Εδώ βλέπω ότι γενικά το πίνει το νεράκι του, έβαλα ήδη 2 έτσι, φορές νερό στο θύσανο έτσι κατά τη διάρκεια του φορτώματος. Εδώ πέρα το σαπούνι αυτό έχει σαφράν τριαντάφυλλο, γενικά μπαχαρικά λέει, δεν τα αναφέρει συγκεκριμένα, vetiver και oud. Εγώ αυτό που μπορώ να πω την πρώτη στιγμή που το πήρα είναι ότι όπα, αυτό δεν είναι άσχημο, γιατί ομό, λίγο να με έχετε ακούσει, να έχετε ας πούμε παρακολουθήσει 2-3 βίντεο μου, το λέω συνεχώς, δεν είναι καλός στα αρώματά του, δεν είναι καλός. Του το έχω πει, του το έχω στείλει σε μήνυμα. Δεν λένε τα αρώματα του. Αυτός υποστηρίζει το τίτλο του. Εντάξει. Τι θα έλεγε. Δεν είναι καλά και συνεχίζω να το βγάζω. Εντάξει, λογικό. Αυτό όμως είναι ένα άρωμα που λέω πραγματικά ξεφεύγει από τα όρια έτσι του ανοιχτού ας πούμε, ή ότι εντάξει, okay, είναι ένα άρωμα, αν το αν μου αρέσει όχι είναι άλλο θέμα. Μιλάμε για ένα όμορφο άρωμα εδώ πέρα. Εντάξει, είναι λίγο έτσι πιο η συνθετικούρα, η αμερικάνικη σούπο, η δες ας πούμε. Αυτό που σου λέει 5 πράγματα και είναι τελείως διαφορετικά 5. Βγάζει πολύ το τριαντάφυλλο και έτσι κάτι ξυλώδες. Ή καλύτερα το ξυλώδες είναι έτσι σαν βάση πιο πολύ. Και μυρίζεις έτσι μια πρασινάδα ενδεχομένως το vetiver μαζί λίγο με το τριαντάφυλλο που βγάζει μια κάποιες εκδοχές, ας πούμε κάποια έλαια του τριαντάφυλλου, έτσι βγάζουν μια πιο βοτανική πλευρά. Νιώθεις και έτσι πιο γλυκό κομμάτι από το έτσι πιο γλυκό, ναι, πιο ζεστό κομμάτι, έτσι μια νότα ας πούμε με κάτι πιο μπαχαρικό ενδεχομένως. Ψιλοανατολίτικο το άρωμα, αλλά κυρίως νιώθεις το τριαντάφυλλο έτσι λίγο πιο βοτανικό, πιο δροσερό ας πούμε, και μερικά έτσι πιο ξυλώδη στοιχεία για να συμπληρώσω ας πούμε αυτό το χαρακτήρα. Μιλάμε όπως βλέπετε εδώ πέρα για μια βάση η οποία δεν θέλει ούτε πολύ φόρτωμα ούτε πολύ δούλεμα, θέλει πολύ normal πράγματα, άπλωμα στο πρόσωπο, σταδιακή προσθήκη νερού και απλά έτσι να το ευχαριστηθείς. Τώρα κάποιος αν δεν θέλει ούτε αυτό, παρόλο που μιλάμε για ένα εύκολο σαπούνι, γιατί το θέμα δεν είναι να βάζεις απλά στοιχεία μέσα, απλά συστατικά, απλές πρώτες ύλες σε μια συνταγή και να περιμένεις να γίνει κάτι. Το έχουμε δει πολλές φορές, ότι βάζουν πράγματα ας πούμε μέσα σαν σαπούνι και δεν πετυχαίνει συνταγή. Τα σαπούνια θέλουν χημεία. Δεν είναι μαγειρική, βάζουμε ας πούμε σε μια σάλτσα 5 μπαχαρικά και τα τρώμε και μετά λέει «Α, τι ωραία που είναι, νόστιμο, βγήκε τελικά». Θέλει πολλές δοκιμές, θέλει να ψαχτείς,
Αν δεν μπορείς, θέλει κάποιον που ξέρει, κάποιος που είναι γνώστης, ένας επιστήμονας, ένας πτυχιούχος σε όλα αυτά. Κάποιο εργαστήρι, κάτι τέλος πάντων. Είναι καλλιτικά, δεν είναι απλά θα φάμε κάτι, δεν θα μας αρέσει και θα το παρατήσουμε. Το βάζουμε στο πρόσωπό μας και πρέπει να είναι πολύ προσεγμένο όλο αυτό. Το είδαμε και σε κάποιες προσπάθειες εδώ Ελλάδα που δεν βγαίνουν όλο τόσο καλά. Ναι, στα χαρτιά μπορεί να είναι τέλεια, αλλά τέλος πάντων, μια στιγμή να το σταματήσω το βίντεο. Έτοιμη, απλά λίγο το σταμάτησα γιατί έκανα πολύ φασαρία εδώ πέρα γείτονες, ξέρω τι γινόταν. Τέλος πάντων, βλέπετε, ωραίος γυαλιστερός αφρός, πανεύκολος, ούτε πολύ πυκτός, ούτε πολύ αραιός, ούτε τίποτα. Πάμε τώρα με την ΤΕ. Και μιλάμε για μια φουλ βουτυρένια μηχανή. Δεν νιώθεις έτσι περίεργα, να το πω. Ωραία απόδοση. Λεπίδα νιώθεις, αλλά για μένα είναι ακριβώς αυτό, ας πούμε, το αίσθημα. Σαν να έχουν βγάλει ένα μαγικό τρόπο και απλά η μηχανή ακουμπάει και η λεπίδα έτσι και ακουμπάει την τρίχα μόνο, τίποτα άλλο, και είναι απίστευτο όλο αυτό το αίσθημα. Απίστευτη η ολισθηρότητα από το σαπούνι, δεν ξεπλένεται αυτό το πράγμα. Δείτε εδώ πέρα σύσταση και δομή αφρού. Λοιπόν, πολύ ωραία η αίσθηση του αφρού στο πρόσωπο, βλέπετε πάλι είναι πιο ελαφρύς, αλλά έτσι καλύπτει ωραία το δέρμα. Πάντα στο δεύτερο πέρασμα δεν υπάρχει τόσο τρίχα, οπότε δεν υπάρχει και να έτσι, κάτι να πιαστεί. Παρ' όλα αυτά εδώ μιλάμε μια πολύ ωραία βάση, πολύ ωραία δουλειά, η οποία μεν έχει πάρα πολύ ωραία έτσι η διδάτωση εδώ πέρα, αλλά δεν είναι κολλώδης, δεν μένει έτσι όλη την ώρα πάνω στο δέρμα, εννοούμε το ξέπλυμα ανάμεσα στα περάσματα, γενικά μετά το ξύρισμα θα φύγει, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα, δεν θα είναι, ας πούμε, δυσάρεστο για το δέρμα σας, για εσάς.
γλιστράει φουλ η μηχανή, πάει στον αυτόματο, δεν μας νοιάζει αν είναι, πώς το λένε, αμοβολή, γυαλισμένη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι κάτι τέτοια περάσματα που πραγματικά λες, και γενικά ξυρίσματα, λες να μην σταματήσω, μήπως να κάνω λίγο ακόμα, ξέρεις, ένα περασματάκι, έλα. Πάμε λίγο ακόμα ένα περασματάκι, να μην τελειώσει αυτό το τέλειο πράγμα. Και με λίγο νερό μετά μπορείς να κάνεις αυτά τα τσάπ σου, μπορείς να βάλεις και λίγο από αυτό τον αναφορό. Μαλακώνει φουλ τα γένια, φουλ προστασία, δηλαδή μιλάμε ένα από τα καλύτερα σαπούνια που έχω δοκιμάσει. Είναι λίγο πιο βαρύ σαπούνι, σίγουρα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η απόδοση εφάμιλη με Orion από Grooming Cult, αλλά το Orion έτσι λίγο πιο ισορροπημένο σαπούνι, δεν είναι τόσο βαριά η αίσθηση. Που σου αφήνει στο δέρμα. Αυτό είναι πιο βαριά, αλλά δεν είναι τόσο απογορευτικό, ας πούμε, για μένα τουλάχιστον. Πω, τέλειο εδώ πέρα, κάτω από το λαιμό σχεδόν BBS. Εγώ ποτέ έτσι δεν ξυρίζω BBS, αν περιμένετε να δείτε BBS που ξυρίζουν από μένα. Ατυχήσατε εδώ πέρα, κανένα προβληματάκι με τη γωνία μου, με τις τρίχες μου, όλα αυτά, φουλ μαλακές, φουλ ενυδατωμένο το δέρμα, έτσι, δεν το ταλαιπώρησα καθόλου στα περάσματά μου, τίποτα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Πάμε λίγο να ξεπληθούμε και να βάλουμε λίγο και τη λωσιόν μας. Το κουνάμε καλά, γιατί όταν το αφήνεις εδώ πέρα πάνω πιάνει ένα στρώμα σαν λάδια. Αλλά εντάξει, δεν θέλει τόσο πολύ. Εγώ πολύ λίγο τώρα βάζω. Έβαλα 3-4 σταγονίτσες ίσα ίσα. Και αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται. Αν δείτε ήδη έτσι σαν να ψιλοαφρίζει, θέλει να πει ότι είναι αρκετό και αυτό. Τώρα, αν θέλετε εσείς να βάλετε πιο πολύ, φυσικά το συμβάζετε. Πολύ ωραίο. Δεν νιώθω τίποτα, δεν έχει αλκοόλ, οπότε δεν νιώθεις τίποτα. Λόγω αρώματος, λόγω ότι τίποτα δεν υπάρχει, ούτε με το σαπούνι, ούτε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι αν βάλετε πολύ όμως, εγώ παρατήρησα ότι έτσι έχει πιο βαριά αίσθηση, ενώ αν βάλετε έτσι λίγη ποσότητα όπως έβαλα τώρα, μην πω και λίγη λιγότερο, εκεί 2-3 σταγόνισες ίσα ίσα, γιατί έτσι με την υγρασία του πρόσωπου δεν θέλεις και πολλά πράγματα, οπότε θα είσαι μια χαρά. Γενικά, αυτό που ξέχασα να πω πριν είναι ότι υπήρχε το άρωμα και κατά τη διάρκεια του ξυρίσματος, όχι τόσο έτσι, εντάξει, είναι σαπούνι, πάντως υπήρχε. Και ήταν έτσι ευχάριστο. Οπότε μιλάμε για ένα αρκετά ευχάριστο άρωμα με τριαντάφυλλα και έτσι λίγο ξύλο, κάποια μπαχαρικά, έτσι λίγο πιο βοτανικά, πιο γρασίδι στοιχεία και έτσι. Οπότε να σας αρέσουν αυτά τα αρώματα, είναι σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το βρει κανείς ή αν θα το βγάλει κάποια στιγμή στο μέλλον αυτό το άρωμα το συγκεκριμένο. Πάντως η βάση αυτή είναι η καλύτερη που υπάρχει μέχρι στιγμής από Grooming Depth, όπως τόνισα και πριν, υπάρχει από Ion Skincare, είναι η Maxima, αλλά έχει αλλάξει την εταιρεία, οπότε τώρα εμείς μιλάμε για Grooming Depth. Παρ' όλα αυτά είναι η ίδια εταιρεία, έτσι μόνο το όνομα αλλάζει, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δηλαδή που δεν έχω δοκιμάσει τη Maxima, μπορώ να πω ότι αυτή είναι καλύτερη από αυτές τις βάσεις που έχω δοκιμάσει και από αυτές τις βάσεις που υπάρχουν, τέλος πάντων, σε αυτή την εταιρεία.
Πώς είπαμε, σωστή δομή, ωραία καλλιπτικότητα, πολύ δυνατές ιδιότητες σε όλα τα φάσματα, έτσι, σε όλα τα κομμάτια, σε όλες τις κατηγορίες. Σωστός αφρισμός, σωστή συμπεριφορά, εύκολο σαπούνι για αμερικάνικο πάντα, έτσι. Δεν ξέρω, μήπως εγώ τα έχω συνηθίσει τόσο καλά, ας πούμε, όλα αυτά και μου φαίνονται εύκολα. Τι να πω, ας πούμε, κάποιοι υπάρχουν που τους δυσκολεύουν κάπως, ας πούμε, αυτά τα σαπούνια. Αυτό δεν νομίζω να σας δυσκολέψει. Δεν είναι του στυλ Χοζέρα, του στυλ Gentleman Snob που κάπως, ας πούμε, δυσκολεύεσαι να σηκώσεις σαπούνι από την επιφάνεια, δηλαδή από τον μπολάκι. Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολα εκείνα. Εκείνα θέλουν λίγο ένα τρίκ, θέλουν λίγο περισσότερο νερό, θέλουν λίγο πιο πολύ δούλεμα, θέλουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν. Με τη μία, ας πούμε, το νιώθεις στις τρίχες, ας πούμε, στις ίνες του πινέλου ότι υπάρχει σαπούνι, μια χαρά και όπως είδατε, ας πούμε, πολύ εύκολα. Εγώ μιλούσα όλη την ώρα, δεν πρόσεχα και τόσο πολύ τον αφρό, έβαζα όλη την ώρα νερό χωρίς να είμαι πυγμένος, παρόλα αυτά πυγμένος, πυχτός. Παρόλα αυτά μια χαρά λειτουργήσε, τέλειο, καταπληκτικό και στο δεύτερο πέρασμα πολύ καλό και μετά στο τέλος είχε πάρα πολύ αφρό, έτσι, το πινέλο μέσα, ο θύσανος, τέλειο, εδώ έκανα μια ωραία, ας πούμε, μάσκα. Το ξέπινα μετά με έτσι, ωραία διάθεση, με ωραία ευκολία. Να τώρα έχεις ψιλοστεγνώσει, μη σου πω στεγνώσει τελείως και το δέρμα είναι έτσι πουδρέ. Μια χαρά. Γι' αυτό κιόλας πιστεύω τα έβαζε στα 60 ml και για μένα δεν χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή τώρα τα καινούργια νομίζω είναι 120. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Καλοδεχούμενο, αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί όντως θέλεις λίγη ποσότητα και εδώ τώρα μιλάμε ότι το έχω βάλει και σε ένα δείγμα για ένα φίλο και τώρα 2-3 ξυρίσματα παίζει να είχα πει πριν, πείτε καμιά 5 περίπου, τώρα μπορεί το 2-3 ας πούμε να είναι λίγο τέτοιο και πάλι δείτε, ας πούμε, δεν έχω φάει τόσο πολύ, είμαστε εδώ, είμαστε καλά, θα παίζει να είναι από τα λίγα, ας πούμε, σετ που έχω που θα τελειώσουν μαζί σαπούνι και aftershave, γιατί συνήθως αυτό που εγώ έχω παρατηρήσει είναι ότι όταν τελειώσω ένα σαπούνι, ακόμα και όταν δεν δίνω δείγμα, έτσι, είναι ένα σαπούνι αποκλειστικά δικό μου, το χρησιμοποιώ εγώ και τελειώνει το θέμα, τελειώνει κυρίως πρώτα το σαπούνι ή είναι στα τελειώματα και το aftershave, μιλάμε, δεν είναι ούτε από τα 100 ml, ούτε στα 70 δεν έχει πάει, ούτε στα 60. Οπότε μιλάμε δύο aftershave, δύο σαπούνια, ένα aftershave, ανάποδο τόπο. Τέλειο. Τι άλλο να πει κανείς για αυτή την εταιρεία Grooming Depth. Και να κλείσω λίγο σε όλα αυτά, γράψτε στο σχόλιο φυσικά ό,τι θέλετε, κάντε like, subscribe, τα λοιπά, αυτά τα ξέρετε. Με ένα ερώτημα, ας πούμε, θα ήθελα να κλείσω. Ή όχι με ένα ερώτημα καλύτερα, δεν θέλω έτσι να το πάμε τόσο περίεργα. Με μία έτσι κατάφαση, ας πούμε, με μία αποδοχή, παραδοχή, ότι μην τρελαίνεστε σε όλα. Απλά κάντε αυτό που σας αρέσει, χρησιμοποιήστε τα προϊόντα που σας αρέσουν και τέλεια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να αποδείξετε σε κανένα τίποτα. Okay, εγώ και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που κάνουν κάποια βίντεο, που γράφουμε κάπου, ας πούμε, και έχουμε, ας πούμε, τον τίτλο του reviewer, κρίνουμε κάποια προϊόντα, είναι λογικό, αυτό είναι ο reviewer, αλλιώς τι να το κάνουμε, το βίντεο, να με βλέπετε απλά να ξυρίζουμε σιγά το θέαμα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι ανάλογα και με τον άνθρωπο. Κάποιοι είναι λίγο πιο αντικειμενικοί, κάποιοι λίγο πιο υποκειμενικοί. Το θέμα είναι να δείτε τι σας αρέσει εσάς και τι σας αρέσει και στον άνθρωπο. Έτσι, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό, να βρείτε ανθρώπους που να εμπιστεύεστε και να ταιριάζετε έτσι λίγο στις προτιμήσεις. Και μην δίνετε σημασία στον άνθρωπο. Η ζωή είναι μικρή κιόλας. Δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο ξύρισμα, πάρα πολύ ωραίο ξύρισμα έφτασε στο τέλος του, μακάρι να μην έφτανε και να συνεχίζα να ξυριζόμουν, αλλά δεν έχει να πάρω και τίποτα. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ που μου είδατε, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να είστε πάντα καλά.